Για μένα η σεζόν, όπως φαίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως και για εσάς βέβαια. Πρέπει να περιμένουμε και να επιμείνουμε να βγει το πρωτόκολλο υγείας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβουλές και τι οδηγίες θα δοθούν για να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση κρούσματος. Και θέλουμε οδηγίες τι θα γίνει από τη στιγμή που θα μπει ο πελάτης στο αεροπλάνο, από τη στιγμή που θα έρθει στο αεροδρόμιο και τον παραλάβουμε, μέχρι να τον πάμε πίσω στο αεροδρόμιο για να φύγει. Υπάρχει το θέμα της μεταφοράς, υπάρχει το θέμα της διαμονής, της διατροφής, των εκδρομών. Γενικά υπάρχει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων για τις οποίες θέλουμε οδηγίες πλέον πώς θα κινηθούμε, γιατί ζούμε μια κατάσταση στην οποία δεν τη γνωρίζουμε και δεν εξαρτάται από εμάς. Άρα θέλουμε οδηγίες. Χρειάζεται οπωσδήποτε το πρωτόκολλο αυτό υγείας που λέμε να δοθεί το συντομότερο για να αρχίσουμε σιγά σιγά να προσαρμοζόμαστε στην καινούργια πραγματικότητα. Θα χρειαστούν σεμινάρια, θα χρειαστεί να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό στα ξενοδοχεία, σε όλους τους κλάδους γενικά, το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πελάτη και πώς θα προφυλάξουμε τον πελάτη εμείς και πώς θα προφυλαχτούμε και εμείς από τον πελάτη. Τι θα γίνει με τις πισίνες, με τις ξαπλώστρες, με το χλώριο που θα πρέπει να υπάρχει στην πισίνα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν. Από εκεί και πέρα μετά, το θέμα των κρατήσεων πήγαινε μια χαρά, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Οι tour operators, τουλάχιστον αυτούς που έχω εγώ, δεν έχουν ακυρώσει το πρόγραμμα για το 20, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, μπορεί αύριο να το ακυρώσουν. Περιμένουν να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και βέβαια το πρόβλημα που μας απασχολεί, ειδικά σε εμάς στην Κεφαλονιά, είναι τι θα γίνει με τις αγορές τις μεγάλες. Η Αγγλία, η Ιταλία, ξέρω εγώ, που είναι οι βασικές χώρες από τις οποίες δεχόμαστε τους πελάτες. Τι θα γίνει εκεί, πότε θα είναι έτοιμοι αυτοί και με ποιες συνθήκες και με τι δεδομένα θα έχουμε και πότε θα είμαστε έτοιμοι εμείς να ανοίξουμε τα σύνορα και να τους δεχτούμε. Ας πάμε με αυτό το σενάριο, κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε περισσότεροι τουλάχιστον, να ξεκινήσει η σεζόν τον Ιούλιο. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Μακάρι να συμβεί, αλλά μέχρι τότε πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε και να προετοιμαζόμαστε για αυτό το σενάριο. Ότι μπορεί να πάρει τα λεφτά του πίσω ο πελάτης, αν δεν θέλει να κάνει κράτηση. Από ό,τι διάβαζα κάτι στοιχεία από τη Διεθνή Ένωση των Αερομεταφορών, υπάρχει ένα ποσοστό 60% που περιμένει να ταξιδέψει. Και υπάρχει και ένα 40% που δεν θα ταξιδέψει το επόμενο εξάμηνο. Δεν είναι άσχημα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν με το θέμα του κορονοϊού, τουλάχιστον δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη καταστροφή όσο θα έχουμε αν δεν ανοίξουμε καθόλου, αν η σεζόν δηλαδή δεν λειτουργήσει καθόλου. Γιατί θα επηρεαστεί οπωσδήποτε και το 2021 μετά, ανάλογα. Αν δεν ανοίξουμε φέτος, σίγουρα θα συμπαρασύρει το κακό και το 2021. Δεν ξέρω βέβαια σε τι βαθμό, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί τουλάχιστον μια διετία για να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα, αν βέβαια λυθούν όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό. Η ιταλική αγορά, υπάρχει θέμα εκεί πέρα, το ξέρουμε. Με την αγγλική αγορά, που είναι και η μεγαλύτερη που έχουμε, υπάρχει θέμα. Οι υπόλοιπες αγορές είναι πολύ πιο μικρές. Βέβαια, άκουσα κάτι σενάριο να δουλέψουν με εσωτερικό τουρισμό. Είναι κάτι, μια ένεση, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Επιμήκυνση τη σεζόν. Είναι στα σχέδια των tour operators τον Οκτώβριο να τον πάνε όσο πάει. Θεωρητικά μέχρι 31, τώρα τουλάχιστον η Jet2 το έχει βάλει το πρόγραμμά της μέχρι τις 10. Μέχρι τις 10 Οκτώβριο και βλέπουμε. Όλα αυτά βέβαια είναι σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί όλα εξαρτώνται με που υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι στο όλο θέμα. Αυτά από μένα.